Καλημέρα σας και έρωσο. Η Ελλάδα, με το εξαίρετο κλίμα, τα τουριστικά θέρετρα, αλλά και τα εξειδικευμένα ιατρικά της κέντρα, μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και για ασθενείς της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, καθώς και των Αραβικών χωρών, οι οποίοι μέχρι και σήμερα καταφεύγουν για θεραπεία κυρίως στη ΣΥΠΑ ή σε άλλα κέντρα της Ευρώπης. Καθώς το καλοκαίρι, εποχή που είναι συνδεδεμένη με τον έρωτα όσο καμία άλλη καταφθάνει, μια πρωτότυπη αλλά και προχωρημένη για τα δεδομένα της χώρας μας ιδέα υλοποιείται. Μαζί μας σήμερα, για να μας ενημερώσει για το θέμα αυτό, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Ρόκας, διακεκριμένος ουρολόγος-ανδρολόγος αλλά και επιστημονικός συνεργάτης εκπομπής. Αγαπητέ Κώστα, καλημέρα. Έρωσο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι και σήμερα στο Έρωσο. Καλημέρα, Έρωσο. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάντα χαίρομαι να είμαστε εδώ να συζητάμε ενδιαφέροντα θέματα. Και μάλιστα αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και λίγο διαφορετικό και ξεχωριστό από αυτά που συζητάγαμε τις άλλες φορές. Η πρώτη σεξ κλίνικ στην Ελλάδα, γιατρέ. Έτσι είναι. Να πούμε ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν ένα βασικό δικαίωμα. Το δικαίωμα στη σεξουαλική υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα πάντα για να τους προσφέρουμε αυτό το δικαίωμα. Με αυτό το κομμάτι της σεξουαλικής υγείας ασχολείται ένας κλάδος ιατρικής που λέγεται σεξουαλική ιατρική. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του δικαιώματος, η κλινική αυτή θα βρίσκεται σε ένα μέρος το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον έρωτα και το σεξ, από τη μία, από την άλλη αποτελεί τον ισχυρότερο τουριστικό πόλο στη χώρα μας και είναι η Μύκονος. Mm-hmm. Στα πλαίσια λοιπόν ενός σημαντικού εγχειρήματος που γίνεται στο νησί, του SEA Medical Center, θα ανοίξει αυτή η κλινική για να προσφέρει αυτές τις εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ανθρώπους τόσο Έλληνες όσο και ξένους που φτάνουν στο νησί. Τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Δηλαδή και οι δύο, είπαμε, έχουν δικαίωμα στη σεξουαλική υγεία. Ποιες είναι οι κυριότερες θεραπείες, γιατρέ? Σε αυτή την κλινική, πρώτα απ' όλα, οι άνδρες που θα έρχονται θα ξεκινούν από τη διάγνωση, που να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και από εκεί πέρα η γκάμα των θεραπείων ανοίγει πολύ. Μιλάμε για θεραπείες φαρμακευτικές, θεραπείες ενέσιμες, θεραπείες οι οποίες αφορούν τα ακουστικά κύματα που έχουμε μιλήσει άλλες φορές, δηλαδή θεραπείες οι οποίες προκαλούν νεοαγγειογένεση στο πέος. Αλλά και μικρά χειρουργία. Μπορούν να γίνουν προς το παρόν χειρουργία τα οποία γίνονται με τοπική νάρκωση είτε με μέθη, και στο μέλλον, όσο αυτό εξελίσσεται, θα μπορούν να μπαίνουν και μεγαλύτερα χειρουργία. Ναι, όταν μιλάμε για μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα σεξουαλικής υγείας. Συνήθως οι θεραπείες αυτές έχουν μόνιμο αποτέλεσμα. Οι θεραπείες, ιδίως οι φαρμακευτικές και ενέσιμες, είναι θεραπείες που γίνονται για να έχουμε εκείνη τη στιγμή αποτέλεσμα, που και αυτό μετράει πολύ, πάρα πολύ. Από την άλλη, τα ακουστικά κύματα είναι θεραπείες οι οποίες έχουν μόνο αποτέλεσμα. Προκαλούν αγκιογένεση, δημιουργούν καινούργιο αγκιακό δίχτυο στο πέος και λύνουν μόνιμα το πρόβλημα. Μάλιστα, με τα καινούργια πρωτόκολλα, τα οποία είναι πιο σύντομη χρονική διάρκεια από αυτά που γνωρίζαμε ήδη, που είναι πρωτόκολλα 6 ημερών, μπορούν να απευθυνθούν και σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ως τουρίστες στο νησί, από τη μία για να κάνουν διακοπές και από την άλλη για να λύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουν. Πολύ σημαντικό. Το υγρό πόσιμο κολαγόνο μπορεί να βοηθήσει επικουρικά μετά από κάποιες επεμβάσεις? Και μετά από τα ακουστικά κύματα που δημιουργούν αγκία και μετά από κάποιες επεμβάσεις, το πόσιμο κολαγόνο, τι κάνει, είναι ένα υπόστημα για τη δημιουργία αγκίων. Οπότε, σε όλες τις περιπτώσεις που θέλουν να δημιουργήσουν αγκία, το υγρό πόσιμο κολαγόνο βοηθάει. Στατιστικά, ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άντρες παγκοσμίως, γιατρέ? Εγώ θα λέγατε δύο είναι τα κυριότερα προβλήματα σεξουαλικά στους άντρες. Το ένα είναι η αισθητική διαταραχή. Δηλαδή, άντρες οι οποίοι δεν έχουν καλή στήση. Αυτή, αν σας πω μια μελέτη, είναι ότι από την ηλικία των 40 ως την ηλικία των 70 ετών, περίπου το 50-52% των ανθρώπων έχει τέτοια προβλήματα. Από ήπια ως βαριά. Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Από την άλλη είναι η πρόορη εξερμάτιση. Δηλαδή οι άνθρωποι που τελειώνουν εξερματώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή που ξεκινάει από τα 18-19 είναι περίπου το 1 στους 3. Περίπου το 30% των ανδρών πάσχει από πρόορη εξερμάτιση. Μιλάμε λοιπόν για πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων και ασθενών εισαγωγικά οι οποίοι έχουν αυτό το πρόβλημα. Για τα δεδομένα της Ελλάδας, θεωρείτε ότι είναι ταμπού αυτά τα θέματα? Παρόλο πραγματικά που τα μίντια τα τελευταία χρόνια έχουν βοηθήσει και έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη επικοινωνική καταιγίδα, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε ότι εξακολουθούν να υπάρχει το ταμπού. Δηλαδή, από τους 100 ανθρώπους που έχουν πρόβλημα σεξουαλικό, οι 30-40 έρχονται στο γιατρό. Οι 50-60-70 δεν έρχονται ακόμα. Το θέμα όμως είναι να το απενεχοποιήσουμε, να τους πείσουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα υγείας, ότι υπάρχουν ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις. Και το δύσκολο βήμα ποιο είναι? Να πάμε στο γιατρό. Μετά οι θεραπείες είναι πολύ πιο εύκολες. Κώστα, είσαι αισιόδοξος αναφορικά με τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα? Ναι, νομίζω ότι σε συγκεκριμένες ειδικότητες ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Και νομίζω έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες τόσο σε μονάδες αιμοκάθαρσης όσο και σε κομμάτια πλαστικής χειρουργίας. Τώρα νομίζω και αυτό το κομμάτι της σεξουαλικής ιατρικής, στο οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ελλάδα, δεν θα γίνει έτσι, γιατί πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το πράγμα, θα πάει πάρα πολύ καλά και πραγματικά θα αποτελέσει έναν έξτρα πόλο έλξης, ο οποίος θα δώσει και μια άλλη ακόμα υπεραξία στο ίδιο σημαντικό τουριστικό προϊόν που υπάρχει στη χώρα. Γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα στο Έρωσο.
Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στο καινούριο αυτό εγχείρημα, ολόψυχα. Ευχαριστώ πολύ, Έρωσο, πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο ιατρικός τουρισμός στη χώρα μας ανοίγει το μονοπάτι του συνδυασμού των διακοπών με πρωτοποριακές λύσεις και θεραπείες σε ζητήματα σεξουαλικής υγείας, αλλά ταυτόχρονα σε ζητήματα που επηρεάζουν την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στο γνωστό μας ραντεβού κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 12 παρατέταρτο. Πάντα από την τηλεοπτική συχνότητα του Sky. Μπείτε στο έρωσο.gr και στη σελίδα μας στο Facebook Έρωσο για να ενημερωθείτε για όλες τις ιατρικές και επιστημονικές εξελίξεις. Γιατί θυμηθείτε, 5 λεπτά αρκούν για να ενημερωθείτε. 5 λεπτά είναι αρκετά για την πρόληψη και τη θεραπεία. Έρωσο, να είμαστε όλοι γεροί.